Αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τάσο Τελόγου και τον Κώστα Βαξεβάνη ξέσπασε με αφορμή την ενίσχυση των 800 ευρώ, αλλά και τις διακοπές των εκπαιδευτικών. Έχει και καλά η κρίση, έχει, οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα πρέπει να ζήσουν με 800 ευρώ ως τα τέλη Απριλίου. Οι γιατροί με τους νοσηλευτές να σηκώσουν το σταυρό του μαρτυρίου για ψίχουλα βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία τους και οι εκπαιδευτικοί, και άλλοι Δέλτα Ύψιλον, κάνουν απλά διακοπές, έγραψε στο Twitter του ο Τάσος Τελόγλου. Του πρώτο θύμα του κορονοϊού, ήταν όλο αυτό το αφήγημα πως τα σύγχρονα καθώς πρέπει κράτη, το κράτος δεν παρεμβαίνει πουθενά, γιατί οι αγορές αυτορυθμίζονται για να μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία και ο πολίτης. Η μόνη ρύθμιση που έχει γίνει μέχρι στιγμής από τις αγορές, είναι της μαύρης αγοράς στα αντισηπτικά και στις μάσκες. Αποδείχθηκε πως η κοινωνία μπορεί να είναι ασφαλής μόνο όταν αναπτύσσεται η κοινωνική πρόνοια και το κράτος με τις δομές του εγγυάται τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι όλα χρήμα, δεν είναι όλα κέρδος και όσοι διαθέτουν χρήμα και αποζητούν το χρήμα, δεν έχουν ως κριτήριο το κοινωνικό όφελος. Σκεφτείτε να μην υπήρχαν σήμερα δημόσια νοσοκομεία, οι αγορές οι οποίες έχουν καταρρεύσει, ανακαλύπτουν και αγαπούν τον κρατισμό, προσφεύγοντας την κρατική επιδότηση. Σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις προχωρούν σε εθνικοποιήσεις για να δημιουργήσουν ισχυρές βάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.